Τους πέθαναν σπιάσουν. Ήδη γατάλ ויתקדש מרבבה, ועלמא דיבר חילותי, וימליך מלכותי, ויצמח פולקני, ויקרב משיחי, וחייכון ובמכון, וחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבבה מדובר לעולם לעולמי עולמיה, התברר, השתבר, והתפאר, והתקומם, והתנשא, והתהדר, והתעלה, והתעלה שמי בקדושה וריחו, לאלה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, לאמיון דעלמא, ואמרו אמן. יש למה רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אפתא אינס ארכיה אבויקה. Είναι η επιμνημόσυνη Βέλς, κάνετε εμείς το τόπο. אפשר לשים ברצפה, נינה. Σε αυτό το σημείο διαλέξαμε γιατί αυτά που λένε οι φωτογραφίες, αυτά που λέει μια επιμνημόσυνη δέηση, συνήθως δίνει το κλίμα η μουσική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τρικυλίδου, ένα αστέρι και ένα ταλέντο της Φλόρινας, που δέχτηκε να παίξει σήμερα, οπότε θέλω την προσοχή σας.
Τώρα ο δικός μου λόγος. Καλώς βρεθήκαμε. Καλώς ήρθαμε και αν αφήσουμε τους ήχους να ακουστούν, θα ακούσουμε όλους όσους έχουν υπάρξει πριν από μας. Είμαστε εδώ που είμαστε, γιατί είμαστε ευτυχείς συμπτώσεις. Σκεφτείτε, ένα παππού μας ή μια γιαγιά μας δεν την πατούσε το τρένο, εμείς δεν θα ήμασταν εδώ. Υπάρχει Θεία Πρόνοια. Διαλέξαμε να κάνουμε αυτή την έκθεση εδώ, Νόστος. Νόστος είναι η λογική και ασυναίσθητη επιστροφή στην πατρίδα. Πατρίδα δεν είναι πάντα ο τόπος. Πατρίδα είναι το παρελθόν μας. Διαλέξαμε αυτή την έκθεση γιατί θέλαμε να δούμε αν η ίδια η Φλόρινα μπορεί να θυμηθεί τη Φλόρινα. Δεν ξεχωρίσαμε την Ισραηλιτική κοινότητα της Φλόρινας ως ένα ξεχωριστό κομμάτι. Ήταν ένα κομμάτι ζωντανό της πόλης που είχε μια πολύ κακή τύχη. Μια πολύ κακή τύχη, όπως πολλοί άνθρωποι από τη Φλόρινα και εκείνα τα χρόνια και μετά από εκείνα τα χρόνια στον Εφήλιο είχαν, αλλά όχι οργανωμένα όπως αντιμετωπίσανε τους Ισραηλίτες. Διαλέξαμε αυτή την έκθεση να θυμηθεί η Φλόρινα τη Φλόρινα, γιατί αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι το αυγό του φιδιού. Βρεθήκαν από το 14 μέχρι το 26 άνθρωποι από όλα τα μέρη της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας. Βρεθήκαν, ήρθαν στη Φλόρινα, πρόσφυγες και ζήσαν όλοι μαζί και κάναν τη Φλόρινα του Μεσοπολέμου, τη Φλόρινα του 40. Και μετά ήρθε ο Εμφύλιος και άρχισε να καταστρέφει αυτή η πόλη. Μπορούμε να τη θυμηθούμε? Ένα ερώτημα που βάζει αυτή η έκθεση. Θυμόμαστε? Αν λείψουμε εμείς που θυμόμαστε πριν 30-40 χρόνια τι συνέβη, οι επόμενοι θα θυμούνται? Χαίρομαι ιδιαίτερα σαν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης Φιλοτέχνων Φλόρινας που έγινε εδώ στην Πινακοθήκη Καλλιτεχνών Φλόρινας. Γιατί οι καλές τέχνες στη Φλόρινα ήταν πάντα η καλή ψυχή της. Ήταν αυτό που έκαναν οι Φλωρινιώτες από το απόθεμά τους, το περίσσεμά τους και το προσφέραν απλόχερα. Χαίρομαι που γίνεται και είναι η πρώτη εκδήλωση που ανοίγει αυτό το κτίριο μετά την ανακαίνισή του, γιατί για να γίνει αυτή η έκθεση είναι μια δύσκολη έκθεση. Είναι δύσκολο να ψάξεις να βρεις το παρελθόν της Φλόρινας. Εξαιρετικά δύσκολο. Συνεργαστήκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, εκτός από τους ανθρώπους της στέγης, εκτός από τους συνεργαζόμενους φορείς, ο Δήμος Φλόρινας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο, το Εργατικό Κέντρο της Φλόρινας, οι μοναστηριώτες της Φλόρινας, ο Σύλλογος Μοναστηριωτών, η Λέσχη Πολιτισμού που από λάθος δικό μου δεν αναφέρθηκε στην πρόσκληση, όλοι αυτοί συνεργαστήκαμε για να μπορέσει να πάρει μορφή αυτή η ιδέα που είχαμε. Δεν λέω ότι είναι ολοκληρωμένη η εικόνα. Λείπουν κομμάτια. Υπάρχουν επίσης δυνατότητες κριτικής σε αυτή την εικόνα. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι προσπαθήσαμε και το κάναμε. Ας πάμε στο επόμενο λοιπόν. Σε αυτό που κάναμε επίσης πρέπει να αναφέρω την Μπαϊρακτάρη, φοιτήτρια της Σχολής Καλλιτεχνών. Τη μεγάλη μας περηφάνεια αυτή η σχολή για αυτή την πόλη που παράγει πράγματα και τα διαχέει σε όλη την Ελλάδα. Που είναι οι φιγούρες που είναι μέσα στο τρένο. Είναι όλοι οι Φλωρινιώτες, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Φλωρινιώτες που ανοίξαν, ψάξαν, βγάλαν φωτογραφίες και μας τις δώσανε, γιατί ψηφίδα φτιάξαμε ένα ψηφιδωτό της πόλης του 1920, του 1930, του 1940, του 1950. Ένα ψηφιδωτό με μεγάλα κενά. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, αλλά αυτό που θέλω να ευχαριστήσω είναι η ανταπόκριση που είχαμε από τους Φλωρινιώτες Ισραηλίτες του Τελαβίβ. Στο Τελαβίβ, με όποιον τρόπο φύγανε την πατρίδα μας, με όποιον τρόπο, μαζεύτηκαν οι απόγονοι αυτών από τα στρατόπεδα ή αυτοί που κατάφεραν και γλιτώσανε φεύγοντας στο βουνό. Μαζεύτηκαν και φτιάξαν σύλλογο, ο Φλωρινιώτης. Και κρατάν αυτή τη μνήμη της πόλης μας. Δηλαδή, φανταστείτε ένα ζωντανό κομμάτι σε ένα άλλο μέρος. Και μόλις μάθαν ότι διοργανώνουμε εμείς αυτή την εκδήλωση,
ανταποκριθήκαν, στείλαν τα οικογενειακά τους αρχεία. Βέβαια τους κάναμε και εκπλήξεις, γιατί τους ετοιμάσαμε υλικό που δεν το ξέρανε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ντάνι τον Αχμία, γιατί ήταν αυτός που ήρθαμε σε επαφή και μας έφερε σε επαφή με όλο αυτό το υλικό και με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και επίσης θέλω να πω ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι αποφασίσαν και ήρθαν. Ήρθαν και περπατήσαμε σήμερα στη Φλόρινα, είδαμε τα σπίτια τους όπου υπήρχαν, τα μαγαζιά τους. Βρήκαν γνωστούς οικογενειακούς, αγκαλιαστήκαν, φιληθήκαν στον δρόμο. Και είδα, για δες τη Φλόρινα έχουμε. Για δες. Και δεν την προσέχουμε. Δεν την προσέχουμε όχι να τη φυλάξουμε, δεν την προσέχουμε να δούμε πόσο σημαντική είναι. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ. Και τώρα θα μιλήσει ο Ντάνι, σαν Φλωρινιώτης. Νταβίτ. Εδώ. Λυπάμαι που δεν μπορώ να σας μιλήσω ελληνικά και να μιλήσω αγγλικά. Βέβαια, σε όλες τις επικοινωνίες που είχαμε έλεγε μιλούσαν αγγλικά και όταν ήρθαν όλοι ξέραν ελληνικά. Καλά ελληνικά. Ladies and gentlemen, it's a big honor for us to come and participate in this exhibition. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή που ήρθαμε εδώ πέρα και συμμετέχουμε σε αυτή την έκθεση. This is a very, very moving experience for us, and we are holding up the tears watching these pictures of our ancestors in Florina. Είναι μια πολύ συγκινητική εμπειρία και είναι βγαίνουν τα δάκρυά τους βλέποντας τις φωτογραφίες των προγόντων σε αυτή την έκθεση. We of course left Florina in the late 40s after the war and early 50s some of us, but Florina never left us. It was always in our hearts. Πήγαμε από τη Φλόρινα στο τέλος της δεκαετίας του 40 ή για κάποιους άλλους στην αρχή της δεκαετίας του 50, αλλά η Φλόρινα είναι πάντα μαζί μας. This is something we got from our parents. They wanted us to know exactly where we came from, and it's not only the location that we came from, but the entire life of the kinotita that they had here in Florina. And ήταν θέληση των γονιών να μάθουν το τόπο που κατάγονται. Και δεν εννοούσαν μόνο τον τόπο, αλλά τη ζωή αυτής της πόλης. We have been coming quite often to Florina through the last years, and I'm sure that from now on we are going to be coming even more often. Ερχόμασταν συχνά τα τελευταία χρόνια, αλλά από εδώ και πέρα θα γίνει πιο συχνά η επίσκεψή μας στη Φλόρινα. Thank you for coming. Τώρα ψάχνω το Γερμανίδη, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Ο κύριος Γερμανίδης κλείνει την εκδήλωση. Εγώ, τι κλείνεται. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος Μαΐου, 6 με 9 το απόγευμα και για τα σχολεία το πρωί. Κύριε Γερμανίδη. Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους παρόντες, γιατί οι επόντες είναι μέσα. Good evening, good evening to the present, because the absent are there. Είδα μερικούς να δακρύζουν, ας πούμε ο φίλος μου ο Κώστας, ο Βάσο. Όσοι δεν δακρύζουν, σίγουρα δακρύζουν μες στην καρδιά τους. I saw some cry, and I'm sure that the one who don't have cries, they have cries in their heart. Ελπίζω να μην πάλετε η καρδιά σας. Το πάλι και δύσκολη λέξη. Πάλι. Να μην χτυπάει. I hope that your heart is not sinking. Ευχαριστώ την κουμπάρα της γυναίκας μου, γιατί έκανα ένα λάθος. Ας πούμε, νόμιζα ότι η στοά Σπυριδάκη είναι στο Σπυράκι
είναι Κοέν, αλλά ο Κοέν έμαθα ότι είχε απέναντι σπίτι. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Όσοι γνωρίζετε έναν εξαιρετικό, το είπα στον πρόεδρο, φιλόλογο, τον Γιώργο Ιωάννου, ο Γιώργος Ιωάννου ήταν φιλόλογος, εξαιρετικός, έχει γράψει πολλά βιβλία και τα καλύτερα βιβλία τα έγραφε στο τρένο. Πέθανε πολύ νωρίς στη Θεσσαλονίκη. Αυτός λοιπόν στην πρωτεύουσα των προσφύγων περιγράφει όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Εγνατία πως μερικοί έριχναν λουλούδια. Όπως καταλαβαίνετε, οι προσκυνημένοι και οι καταδότες και τα λοιπά ήταν πάντα αρχαιόθεν, να θυμηθούμε και τα αρχαία, όπως τα αρχαία εβραϊκά. Λοιπόν, ήταν πάντα. Σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Αν μου πείτε ένα μέρος, μπορεί των Ινδιάνων να είναι, ας πούμε. Και συνεπώς έγινε ό,τι έγινε στην Θεσσαλονίκη. Τελειώνω λέγοντας, είχα την ευτυχία να συναντήσω έναν κύριο Κωνσταντινίδη Γέρος, έχει πεθάνει τώρα. Αυτός είχε σπίτι στο ποτάμι. Στο ποτάμι, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα. Του πήρα μια συνέντευξη και μου περιέγραψε πώς του φέρθηκαν οι Γερμανοί. Ήταν στο πρώτο έτος της νομικής Θεσσαλονίκης. Όταν λειτουργούσε το ΕΑΜ, ήρθε εδώ, στη Φλόρινα, για να γράψει σε μια γραφομηχανή. Τότε δεν είχαμε face control, αλλά είχαμε τις γραφομηχανές. Δηλαδή τις έχετε κρατήσει και καλά κάνει. Λοιπόν, έγραφε την προκήρυξη και κάποιος, όπως πάντα που είπα, Φλωρινιώτης, τον κατέδωσε. Τον πήραν στη Θεσσαλονίκη με το τρένο, από εκεί βρέθηκε στο Auschwitz, ήταν τυχερός, όταν το 45 νομίζω απελευθερώθηκαν, γλιτώσαμε μάλλον από τους Auschwitz, τι λέξη είναι αυτή, Auschwitz. Λοιπόν, και μετά επέστρεψε ευτυχώς και συνέχισε τη νομική. Αυτά, ευχαριστώ. Θέλω τη βοήθειά σας, κύριε Βόσβου, Ρίνα. Τι ωραία που είναι η αγάπη μου. Δικό σας. Thank you.